έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας. Οι μετατάξεις αυτές έχουν την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού Μάκη Βορύδη. Αυτό υποστηρίζουν στελέχη της Κομουνδούρου. Δηλαδή, υποστηρίζουν ότι πέρασε αποσπάσεις από την δυτική αρχή. Συγγνώμη του κυρίου Θεοδωρικάκου. Είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για μετατάξεις μηχανοδηγών, για μετατάξεις συντηρητών έργων του ΟΣΕ, δεν πρόκειται για μετατάξεις μηχανικών ή ελεκτών ή σταθμαρχών, αλλά για απόσπαση δύο διοικητικών υπαλλήλων που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Σημειώνουν δε ότι αντί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, να δώσει απαντήσεις στα αμήλικτα ερωτήματα που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία με τους τόσους νεκρούς, την ώρα που ο Πρωθυπουργός από τη μια αναλαμβάνει την ευθύνη και δείχνει ότι αντιλαμβάνεται πως υπήρχαν πράγματα που καθυστέρησαν και δεν έγιναν, την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ για την απόσπαση δύο υπαλλήλων από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα, στο σκληρό ροκ νομίζω ότι θα μπούμε από αύριο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Και αυτό γιατί φαίνεται να κλείνει χρονικά ο κύκλος του πένθους, όσο μπορεί να κλείσει αυτή μια τραγωδία, έτσι που είναι ανοιχτό τραύμα στο συλλογικά σε όλους. Ναι. Και από αύριο θα έχουμε πολιτική δραστηριότητα φουλ. Μαθαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας θα συναντήσει τους σιδηροδρομικούς, θα συζητήσει για ατέλειες που προφανώς έμειναν ατέλειες εκκρεμότητες στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα έχουμε επίθεση. Για το GSMR, για παράδειγμα, για το σύστημα επικοινωνίας των χειριστών που ήταν έτοιμο από το 19, όπως λένε, παραδόθηκε σε λειτουργία και τώρα βλέπουμε ότι έψαχναν ο ένας τον άλλον με τα κινητά τους και δεν τον έβρισκαν. Για τους σταθμάρχες που θα έπρεπε να είναι δύο, αλλά δεν ήταν τελικά. Για τους αισθητήρες που δεν μπήκαν ώστε να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Ναι, Χρήστο. Και νομίζω ότι μπαίνουμε στην κυρίως πολιτική σύγκρουση. Μάλιστα.